Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ωραία μπαλιά, μαρκάρισμα εδώ. Φάουλ. Εδώ ξανά η φάση. Το γέμισμα. Δεν πέρασε η μπάλα. Κλειμένη η ΑΕΛ, θα κερδίσει και φάουλ. Κάρι σαν κοντινό κόρνερ. Ριέρα κατεβάζει. Πιέζει ο Καραγκούνης. Η σέντρα στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία καταγράφεται για την ΑΕΛ. Με τον Ντόρες να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από πολύ καλό σημείο. Εντόγεβιτς άφησε για τον Σάντος. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζει η ΑΕΛ. Έχει κερδίσει ήδη αρκετά φάουλ σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Ο Ερμής με τον Κονέ θα κερδίσει το φάουλ. Ριέρα, η προβολή του Καραγκούνη, ο Μπρούνο Σάντος, η σέντρα θα περάσει από όλους έξω. Κατοχή τώρα για τον Ερμή. Από την μπαγιά του Σάντος, Ντανίλο, η μπαγιά με το αριστερό προς τα πίσω. Ριέρα πάει για ένα εντυπωσιακό τελείωμα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο 13 από την μπαγιά του Ντανίλο, ο Ριέρα προσπάθησε στον αέρα. Βλέπουμε εδώ η φάση να επιτεθεί. Μπαγιά για τον Παπαφώτη στην περιοχή. Τα κουνάκι του Παπαφώτη. Το σουτ του Ντόρες, 1-0. Εκπληκτικό γκολ για την ΑΕΛ. Μόλις στο 14ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Με τον Παπαφώτη να πατάει για τον Μάνουελ Ντόρες. Μάνουελ Ντόρες, κοιτάξτε τη φάση. Δοκάρι και μέσα από τον Ντόρες. Η μπαγιά του Ριέρα βρίσκει τον Παπαφώτη. Με τα κουνάκι ο Παπαφώτης στον Ντόρες. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι και θα καταλήξει στα δίκτυα του Καϊκέ, ο οποίος δεν μπορούσε εδώ να κάνει τίποτα. Ριέρα, εκπληκτική ενέργεια του Σάντος, κρατάει, ανεβαίνει. Θα δούμε την επιλογή του καθώς κλείνεται τώρα. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση, την πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπρούνο Σάντος. Βγαίνει μπροστά η ΑΕΛ τώρα. Να δούμε, ο Μπάπιτς είναι σε θέση offside, σηκωμένη η σημαία του βοηθού. Νάτος εδώ. Ωραία μπαγιά, να δούμε Ντανίλο, τα κουνάκι με Ντόγεβιτς, η μπάλα έξω, κόρνερ για την ΑΕΛ, καλή στιγμή στο 26 για ένα δεύτερο γκολ. Με τη μία πέρασε για τον Ρουσιά, η σέντρα έκοψε το σουτ που γίνεται από τον Κυριακίδη, η μπάλα έξω. Να, η πρώτη καλή τελική προσπάθεια για τον Ερμή. Με τον Κυριάκο εδώ να κάνει την μπαγιά στην περιοχή. Εύκολα ο Χολτ κατεβάζει για τον Παπαθανασίου, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο. Αλλά γενικότερα δεν μπορεί να ανησυχήσει ιδιαίτερα. Εδώ υπάρχει υπόδειξη offside. Δεν μπορεί να ανησυχήσει καθόλου, θα έλεγα, την άμυνα της ΑΕΛ να προλάβει και θα τα καταφέρει ο Τορές. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω, ο Ντανίλο, η προβολή του Γαβριήλ και κόρνερ. Καταλυτική παρέμβαση εδώ από τον Γαβριήλ στο σουτ του Ντανίλο που απειλεί εδώ στο 42 η ομάδα της ΑΕΛ. Φώναξαν νομίζω και για χέρι, αλλά φάνηκε να είναι με το πόδι. Για να δούμε εδώ. Με το σουτ του Ντανίλο η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Γαβριήλ ξεκάθαρα. Ρουσιάς. Φάουλ που έγινε από τον Σάντος, κάθεται για τον Μπάπιτς. Είναι πλάγια στην περιοχή. Μπάπιτς καθυστερεί πίσω στον Παπαφώτη. Το σουτ δοκάρει και μέσα. 2-0 στο 47. Η ΑΕΛ περιχαίνει τον γκολ νωρίς. Με την παγιά εδώ να βγαίνει για τον Μπάπιτς, ο οποίος όμως φαίνεται να είναι ελαφρώς εκτεθειμένος στην πάσα που του έγινε. Ξεκινάει από θέση offside ο Μπάπιτς, ο οποίος έδωσε στον Παπαφώτη και ο Παπαφώτης με σουτ έκανε το 2-0, περιχαίνοντας και αυτός όπως και ο Τόρες το δεύτερο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Εντόγεβιτς για τον Τόρες. Σάντος, η μπαγιά είναι καλή ευκαιρία εδώ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Πολύ κοντά σε ένα τρίτο γκολ με τον Μπάμπιτς Ιαέλ. Πίσω για τον Μέιρα, το σούτι και φαγιά του Ρουζάι, μπάλα έξω στο 59. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Ερμή. Ερμή, Κονέ καθυστερεί λίγο. Αφήνει για τον Μέιρα, ο Μέιρα για τον Ρουσά, ο Ρουσά στο σούτι, μπάλα στα δίκτυα. 2-1, μειώνει ο Ερμής και μπαίνει ξανά στο παιχνίδι στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ασίστ του Μέιρα. Εδώ πως ξεκίνησε η φάση. Ο Κονέ βάλε το σώμα, πέρασε. Περνάει για τον Μάρσιο Μέιρα, ο ίδιος για τον Ρουσά, ο οποίος είναι καλυμμένος και τελειώνει εξαιρετικά τη φάση. Τώρα θα έχουμε την αλλαγή. Θα περάσει εκτός ο Παπαφώτης, ενώ βλέπουμε ξανά και ξανά τον γκολ. Η μπαγιά που βγαίνει, σηκωμένη η σημαία. Σταματάει η προσπάθεια από τον Μάιντεβατς. Ο σκόρερ του Ερμή θα περάσει εκτός. Θα πάρει τη θέση του ο Σάκης Κύπρο, ο οποίος σκοράρε στο προηγούμενο παιχνίδι. Είναι η δεύτερη κίνηση από πλευράς Ερμή αυτή. Ενώ θα έχουμε τώρα κίτρινη κάρτα. Πάει να γίνει λάθος. Κυριακίδης κερδίζει, θα πάρει και το φάουλ. Και θα βγάλει και πάλι κίτρινη κάρτα. Κερδίζει ο Ερμής. Μέιρα το γέμισμα για τον Κονέ. Σάντος, Καραγκούνης, το σουτ, την μπάλα έξω. Καλή στιγμή για τον Ερμή στο 71 με τον Καραγκούνη να δοκιμάζει το σουτ. Κύπρου, μπαγιά στην περιοχή, ο Βοζίνια θα διώξει με δυσκολία, θα κερδίσει και το φάουλ. Στο 80. Μεντόγεβιτς αφήνει στον Σάντος, η μπαγιά του Σάντος, η κεφαγιά που γίνεται επέμβαση από τον Καϊκέ στην κεφαγιά του Αντωνίου. Αβραάμ εκεί, Βαλιάνος, σφυρίζει φάουλ, ο Λούκας Σωτηρίου. Αντωνίου, δοκιμάζει το σούτο Καϊκέ και πάλι θα του πει όχι. Άλλη μια καλή προσπάθεια για την ομάδα της ΑΕΛ. Ριέρα γίνεται το λάθος και τώρα πάει να βγει ο Κυριακίδης με προϋποθέσεις για τον Ερμή. Η μπαγιά που βγαίνει, το σουτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Θεοδόση Κύπρου. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για τον Ερμή. Η ευκαιρία του αγώνα εδώ στο φινάλε για να κλέψει τον βαθμό η ομάδα της Αραδίπου. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.